Κωνσταντίνε μου. Μαρία μας. Τι κάνεις. Μου έλειψες. Σήμερα λίγο καλύτερα είναι η αλήθεια. Θέλω να μου πεις τι θα φτιάξουμε σήμερα, γιατί θέλω τα χεράκια σου. Όπως βλέπεις, αυτό είναι ένα εξαιρετικό κοτόπουλο. Τελικά ο χασάπης σου... Λαζαρίδης. Λαζαρίδης. Και θα κάνουμε στήθος λεμονάδα. Χρειαζόμαστε στήθος κοτόπουλου, 1 κιλό με 200. Θα χρειαστούμε, επειδή το κάνουμε λεμονάτο, το χυμό από 2 λεμόνια, το μπαχαράκι μας, απαραίτητο, αλάτι και πιπέρι πάντοτε και μοσχοκάριδο. Τα 2 κρεμμύδια και λίγο σκόρδο. Και αυτό θα το συνοδεύσουμε με ένα πολύ ωραίο ρύζι μπασμάτι. Κόβουμε τα κρεμμύδια με τον κλασικό τρόπο σε χοντρά κομμάτια. Βάζουμε λίγο νεράκι. Και τώρα βάζουμε την κατσαρόλα στο μάτι, σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Βάζουμε λαδάκι, βάζουμε 1 φύλλο δάφνης, βάζουμε και το ρύζι. Το βάζουμε με κούπα, η αναλογία είναι 1 ρύζι, 2 νερό. Βάζουμε το λάδι να κάψει στη φωτιά. Τώρα βάζουμε το ρύζι μέσα. Και το σκεπάζουμε και σε 18 με 20 λεπτά θα είναι έτοιμο. Τώρα βάζουμε το κοτόπουλο μας. Προσθέτουμε το μπαχάρι μας. Τρίβουμε λίγο μοσχοκάριδο, όχι πολύ. 2 πρέζες καλές, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και αλάτι. Το σκεπάζουμε ελαφρά και το αφήνουμε να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα κοτόπουλο λεμονάτο με μπασμάτι. Και να το δοκιμάσεις, έτσι. Για να δω. Με βλέπεις. Αφήστε τα παιδιά, δεν γίνεται. Εκλεκτά σκευάσματα κρέατος Λαζαρίδης. Σφραγίζει την επιλογή σας.